Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις και σε τοπικό επίπεδο για την προκλητική απόφαση του Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Αυτό που έγινε είναι πολύ κακό, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος. Δεν μπορώ να μην εκφράσω τη λύπη μου και την αγωνία μου. Αυτό που έγινε είναι πολύ κακό. Εύχομαι όλοι μας να τιμούμε την Αγία Σοφία και να μην φεύγουμε ποτέ από τον αγώνα και την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε. Αμήν. Είναι μια πρόκληση, σεβασμιότατε. Είναι μια πρόκληση. Είναι μια πρόκληση μεγάλη. Πρέπει να προσέχουμε. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις των βουλευτών του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι έκαναν λόγο για προκλητική απόφαση η οποία χτυπά την καρδιά του σύγχρονου πολιτισμού και που δυναμητίζει την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Δεν μπορεί να διαγραφεί αυτή η ιστορική μνήμη από καμία απόφαση κανενός Ερντογάν. Είχαμε προειδοποιήσει. Η παγκόσμια κοινότητα το επεσήμανε. Όλοι το επεσήμαναν πλην της ελληνικής κυβέρνησης. Δυστυχώς, τώρα βρισκόμαστε πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, σε τεταμένες δυνητικά σχέσεις της Τουρκίας με τις γείτονες χώρες, όχι μόνο με την Ελλάδα προφανώς, αλλά και με τις υπόλοιπες, και ελπίζουμε ότι θα αρθεί άμεσα αυτή η προκλητική και παράνομη ηθικά απόφαση. Για άλλη μια φορά η Τουρκία προκαλεί και προκαλεί απροκάλυπτα. Η χθεσινή απόφαση του Τούρκου Προέδρου δυναμητίζει πραγματικά την ασφάλεια σε όλη την περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, έστω και αργά, θα διατυπώσει την άποψη του ελληνικού λαού, την άποψη της κυβέρνησης, ότι πρέπει να σταματήσει η Τουρκία να προκαλεί. Η απόφαση αυτή αντίκειται σε κάθε έννοια δικαίου, τόνισαν, και όπως έκαναν σαφές, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα απάντηση από τον ΟΗΕ, την UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να ενεργοποιηθούν αυτοί οι δημόσιοι διεθνείς ευρωπαϊκοί οργανισμοί που πραγματικά τούτη την ώρα βρίσκονται μπροστά σε μια προκλητική απόφαση από την πλευρά της Τουρκίας. Ιδιαίτερα όμως για την Κρήτη, για την Εκκλησία αλλά και για όλο τον κόσμο της Κρήτης, είναι προκλητικότατη ενέργεια που χτυπά την καρδιά του σύγχρονου πολιτισμού. Μεθοδεύτηκε από την κυβέρνηση Ερντογάν και αποδεικνύει την κλιμάκωση της προκλητικότητας έναντι της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής. Η αλλαγή, η προκλητική αυτή, η αλλαγή του χαρακτήρα της Αγίας Σοφιάς μεθοδεύτηκε έχοντας τις πλάτες των ισχυρών της γης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, οι οποίοι και σε παρόμοιες άλλες περιπτώσεις στα πλαίσια της έντασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων απέδειξαν ότι πριν απ' όλα κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα.